Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Μωυσή, καλημέρα στους ακροατές σας. Όντως, η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τα τελευταία 6 χρόνια διοργανώνει σταθερά την Μεγάλη Πράσινη Γιορτή στη Θεσσαλονίκη, που κυκλοφορείται Βολτάρο, που δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες στην νέα παραλία Θεσσαλονίκης, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να έρθουν σε επαφή, να ενημερωθούν για θέματα ηλεκτροκίνησης, για θέματα μικροκινητικότητας, να δοκιμάσουν και να κάνουν δωρεάν test drive είτε ηλεκτρικό ποδήλατο, είτε πατίνι, είτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και αυτά γιατί? Γιατί η λογική μας όταν ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε μια τέτοια εκδήλωση ήταν στο εξής. Είδαμε ότι πάρα πολλές έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και στις καθημερινές μας αγορές, σε ένα ποσοστό πάνω το περισσότερο από 90% βασιζόμαστε στο συνέστημα και όχι στη λογική. Άρα, μπήκαμε στη διαδικασία να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να δοκιμάσουν, να έρθουν σε επαφή και να δουν πώς κινείται ένα ηλεκτρικό όχημα. Και αυτό σιγά σιγά βλέπουμε ότι έχει αποτέλεσμα. Ευαισθητοποιήσαμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 6 χρόνια, περισσότερο από 100.000 πολίτες και ενημερώθηκαν για τις πράσινες πρακτικές για την σύγχρονη κινητικότητα, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και εκείνη που μας δόθηκε η δυνατότητα, από το 2017 μέχρι και το 2021, είχαμε κάποια διαδραστικά παιχνίδια προκειμένου να κερδίσουν δώρα. Αλλά πίσω από αυτό κρυβόταν ερωτήσεις, τις οποίες πήραμε πολύ σημαντικές απαντήσεις από τους πολίτες. Χτίσαμε και ένα ερωτηματολόγιο με τη βοήθεια και του Πανεπιστημίου. Το αποστείλαμε στους Δήμους και όλα αυτά τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου από τους 38 Δήμους περιφέρειάς μας, αλλά και από τους πολίτες οι οποίοι πέρασαν τα τελευταία 5 χρόνια από την παραλία κάθε Σεπτέμβριο στην εκδήλωση Βολτάρο, έγινε report, μια έκθεση όπου έχουμε πάρα πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Έχετε παρακολουθήσει καθόλου τις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων για να δείτε αν αντιστοιχούν σε αυτή την ευαισθητοποίηση? Από το 2017 που ξεκινήσαμε την εκδήλωση Βολτάρο, το 2019 είχαν διπλασιαστεί οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και μετά από τα κίνητρα που έδωσε και η κυβέρνηση προκειμένου να επιδοτηθούν ιδιαίτερα η μικροκινητικότητα, όχι τόσο τα αυτοκίνητα όσο τα ποδήλατα και τα πατίνια, είχαμε μια έκρηξη στις πωλήσεις, καθώς μιλώντας και με εταιρείες οι οποίες κάνουν share, δηλαδή που μοιράζεσαι το ποδήλατο ή το πατίνι. Όσοι ήρθαν σε επαφή και σιγά σιγά μπαίνουν στην οτροπία και στην καθημερινότητά τους, όχι για βόλτα και χαβαλέ να το πω απλά, αλλά στην καθημερινότητά τους, με τα κινήσεις τους για να πάει στη δουλειά τους, χρησιμοποιήσαν ηλεκτρικό ποδήλατο ή πατίνι, φτάνουν στο σημείο πλέον να αγοράσουν και να το έχουν στο σπίτι τους αυτό το μικρό ηλεκτρικό όχημα. Πραγματικά είναι μια λύση βιώσιμη για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχουν ενημερωθεί φυσικά όλοι αυτοί οι πολίτες ότι αυτή η νέα τεχνολογία δεν υπαίνει καθόλου και το περιβάλλον, που είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι φθηνός τρόπος μετακίνησης. Φυσικά ακόμα λείπουν, πρέπει να το πούμε αυτό, οι υποδομές που μπορεί να έχει η πόλη, ενώ μεγάλους ελεύθερους χώρους για να κινηθείς, σύγχρονους ποδηλατόδρομους. Και βγήκαν πολλά συμπεράσματα όσον αφορά και στους Δήμους, ενώ υπάρχει θετική προοπτική αγοράς ενός οχήματος ηλεκτρικού από τους πολίτες. Από την άλλη, το 1/4 των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει στο σχεδιασμό του κανένα πρόγραμμα όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση ή τη μικροκινητικότητα στους Δήμους, και μόνο τα 2/3 έχουν κάνει έστω και ένα έργο που αφορά την ηλεκτροκίνηση. Αυτό είναι θέμα ελλείμματος ενημέρωσης, λέτε, ή ελλείμματος πόρων? Πιο πολύ θα έλεγα ότι είναι θέμα έλλειψης ενημέρωσης και φυσικά, για να είμαι και δίκαιος, άλλες οι ανάγκες των μεγάλων αστικών κέντρων και των μεγάλων πόλεων της περιφέρειάς μας και άλλες οι ανάγκες ενός περιφερειακού Δήμου. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Ναι. Δηλαδή, οι ανάγκες για μικροκινητικότητα και επέκταση της μικροκινητικότητας και ηλεκτροκίνησης, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, είναι πιο μεγάλη ανάγκη από ότι σε ένα Δήμο περιφερειακό. Και πιο ευπροσάρμοστο το σύστημα. Ακριβώς. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους Δήμους. Έχουν ξεκινήσει ήδη πάρα πολλοί Δήμοι και τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Αρκετοί από αυτούς τους έχουν ολοκληρώσει. Έχουν και τα έργα, οι μελέτες των Δήμων προκειμένου να τοποθετήσουν σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους φορτιστές, που και αυτό είναι ένα έλλειμμα. Δηλαδή, καλούμε τους πολίτες να έχουν ηλεκτροκίνητο όχημα, πρέπει να έχουν και κάποιες υποδομές για να φορτίζουν.
Όλα ναι, και αυτό είναι ένα ζήτημα και με εθνική οδό τι γίνεται. Γιατί ξέρετε, το ηλεκτρικό όχημα ο άλλος το θέλει για να, άμα, για να αντικαταστήσει. Δεν μπορεί να έχει δύο αυτοκίνητα κάποιος. Ένα, ένα για μεγάλα ταξίδια και ένα για μέσα στην πόλη. Οι περισσότεροι παίρνουν ένα αυτοκινητάκι και θέλουν και με αυτό να κάνουν το ταξίδι τους το καλοκαίρι, ας πούμε. Πού να πάνε με το ηλεκτρικό, άμα δεν έχει εθνική οδό να γεμίσουν. Εθνική οδό, όπως θα δείτε τώρα, πάρα πολλές ιδιωτικές εταιρείες στους μεγάλους σταθμούς. Τα πάρκινγκ και τα μετινάδικα έχουν μπει πλέον και φορτιστές. Το ζήτημα είναι να μπουν φυσικά και τάχοι φορτιστές. Αυτό είναι το ζήτημα ενδιαφέρον. Του χρόνου. Γιατί ο άλλος που κάνει ταξίδι τώρα να κάτσει τρεις ώρες. Δεν θα περιμένει μισή ώρα, μία ώρα. Θέλει ένα τέταρτο να φορτίσει. Άνα, μπράβο. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη κινητικότητα, ιδιαίτερα από οι δυτικές εταιρείες, να επενδύσουν πλέον στους τάχοι φορτιστές. Mm-hmm. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ενέργεια με την οποία φορτίζουν τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Θα πρέπει να παράγεται και με έναν πράσινο τρόπο, με έναν καθαρό τρόπο να παράγεται αυτή η ενέργεια. Ναι. Και αυτό βλέπω ότι πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη στο χαρτοφυλάκιό τους και πολλά έργα είτε φωτοβολταϊκών είτε αιωλικών πάρκων μπαίνουν οι ίδιες σε αυτή τη διαδικασία mm-hmm. και να πουλάνε αυτή τη φθηνή ενέργεια απευθείας στους κατόχους ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά, κύριε Μωυσή, για όλα αυτά που συζητάμε, υπάρχει η κρίσιμη παράμετρο του πολέμου στην Ουκρανία που έχει αλλάξει πραγματικά πάρα πολύ τα πράγματα. Πάμε σε μια πιο βίαιη, να το πω, μετάβαση. Γιατί αυτή η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση είχε ήδη σχεδιαστεί ιδιαίτερα από τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες και μιλούσαμε για μια περίοδο 10 και 15 ετών. Πλέον βλέπετε ότι οι στόχοι έχουν διαφοροποιηθεί πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα. Δεν μπορούμε φυσικά να γίνουν όλα αυτά με ένα μαγικό τρόπο. Χρειαστούμε 2-3 χρόνια προκειμένου να γίνει δηλαδή αυτή η μετάβαση η βίαιη. Και πραγματικά περιμένουμε και φέτος το 2022 που θα ξανακάνουμε πάλι στους πολίτες που θα έρθουν και θα επισκεφτούν την εκδήλωση Βολτάρος στις αρχές Οκτωβρίου. Ξανά παρόμοιες ερωτήσεις, να δούμε τώρα πλέον το κλίμα, αν πραγματικά έχει αλλάξει ακόμη περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, όπως η πανδημία ουσιαστικά επιτάχυνε βία τον ψηφιακό μετασχηματισμό, θα δούμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση να επιταχύνει βία με βίαιο τρόπο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με θετικό αποτέλεσμα την στροφή σε αυτές τις πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Αυτό παρατηρούμε. Ήδη και με το νέο νομοσχέδιο που πέρασε από τη Βουλή τις προηγούμενες ημέρες, βλέπουμε μια επιτάχυνση ακόμη μεγαλύτερη των διαδικασιών προκειμένου να αδειοδοτηθούν μικρά και μεγάλα έργα που αφορούν την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Και υπάρχουν πάρα πολλά κίνητρα σε εταιρείες να επενδύσουν στα πλαίσια και του Smart Cities σε τέτοιες πράσινες μετακινήσεις. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες οι οποίες θέλουν να έρθουν και τον στόλο τους να το διαθέσουν στις μεγάλες πόλεις, και μιλάμε για πατίνια και για ποδήλατα, είτε ακόμα και για sharing αυτοκινήτων ηλεκτρικών. Θα δούμε πολλά να εξελίσσονται τα επόμενα 2-3 χρόνια και αυτό, ξέρετε, με χαροποιεί πάρα πολύ. Μάλιστα. Γιατί εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήδη από το 2016 ξεκινήσαμε αυτή τη στρατηγική προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης και πιο πολύ της μικροκινητικότητας μέσα στην πόλη. Πραγματικά το πιστεύουμε ότι με τις υποδομές οι οποίες χρηματοδοτούμε και δίνουμε τη δυνατότητα στους Δήμους να δημιουργήσουν πέρα από χώρους πρασίνου και σύγχρονους ποδηλατόδρομους, δίνουμε μία διέξοδο στους πολίτες της Θεσσαλονίκης προκειμένου να μετακινηθούν με έναν διαφορετικό τρόπο, με έναν τρόπο πιο γρήγορο, πιο έξυπνο, πιο φιλικό προς την πόλη. Μάλιστα. Κύριε Γιουντίκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια χαρά. Καλά.